Λοιπόν, εδώ είναι ένα σκίτσο χάρτης της περιοχής της Αμοχώστου. Σύμβεσμον των Αμοχώστων υπάρχουν το τείχος γύρω, βέβαια, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό. Ο πύργος του Οθέλου εδώ προς τη θάλασσα. Και εδώ περίπου, ακριβώς εδώ, είναι το Φρούριο και Προμαχώνας Μαρτινέγκο, απέναντι το οποίο ήταν το Περβόλι και το Κουζάρικο του πατέρα μου. Εδώ δεν φαίνεται ούτε Περβόλι ούτε Κουζάρικο βέβαια, αλλά πριν δεν υπήρχαν οι αμόλωθοι όπως φαίνεται. Και όταν δημιουργήθηκε ήταν προσβάσιμη η περιοχή μέσα από την Τάφρον, η οποία υπάρχει γύρω από το τείχος. Μια κρυφή είσοδος από ακριβώς εδώ το σημείο του Μαρτινέγκου. Εκεί κατέφευγα καταδιωκόμενος από τις τιμωρίες της μητέρας μου, η οποία δεν είχε πρόσβαση. Εγώ είχα πρόσβαση μέσα από τις κρυφές σύραγγες. Υπήρχε μια κρυφή σύραγγα από την Τάφρον του Μεσαιωνικής Αμοχώστου στο Μαρτινέγκο, το οποίο τότε ονομαζόταν Κομοδρομιά. Πού είναι ο Βαλεντίνος, το Αλάνι Βαλεντίνος. Με πραγματικό Αλάνι δηλαδή, στην παιδική ηλικία. Και πού είναι ο Βαλεντίνος είναι πάνω στο κάστρο. Όταν περνούσα τα μαθητικά μου χρόνια στο γυμνάσιο και είχα καλή επίδοση σε δύο τομείς που ήταν η λογοτεχνία και ο αθλητισμός, οι γονείς μου νόμιζαν πως κάπου εκεί θα κατέληγα και να γίνω δάσκαλος. Αλλά όπως φαίνεται τα γονίδια από τον πατέρα Κουζάρι, αγκιοπλάστη, και από τον παππού βέβαια, ο οποίος ήταν και εκείνος αγκιοπλάστης, φαίνεται ότι υπερίσχυσαν και σπούδασα στην σχολή, στο Central School of Arts and Crafts, στο κεντρικό Λονδίνο, που ήταν τότε και κατέπειτα πριν ενωθεί με το St. Martin's, ήταν η κυριότερη σχολή διδαχής κεραμικής, καλλιτεχνικής μεργαβρικής, με πολύ αξιόλογους καθηγητές. Στα διαλύματα όμως, στα καλοκαίρια, πήγαινα στο εργαστήρι του Bernard Leach στο Cornwall, St. Ives. Ο Bernard Leach κληρονόμησε και μας εκκληροδότησε ιαπωνικές απόψεις γύρω από το επάγγελμα, γύρω από το πώς ο πυλός είναι κυρίαρχος στη ζωή μας, το πόσο ο πυλός ίσως να μην αφήνει περιθώρια πειραματισμών στη ζωή, εκτός μέσα από το υλικό, όπως το έλεγαν και συνάπαν με το λύ, ο γιος ενός αγκιοπλάστη είναι γιος όλων των αγκιοπλαστών. Αφού είσαι γιος του Χρήστου του Κουζάρη στο Βαρόσι, είσαι γιος του Bernard Leach στο St. Ives της Αγγλίας. Στην Κύπρο η κεραμική ποτέ δεν αντιμετωπίζεται ως τέχνη. Ήταν ένα επάγγελμα, βιοποριστικό επάγγελμα για τους εκτελούντες στο επάγγελμα. Και ήταν ένα επάγγελμα το οποίο προμήθευε, κατασκεύαζε νεροφόρα αγκία για τις χρήσεις του λαού της Κύπρου. Η Αμόχωστος ήταν πολύ φυσμένη για τα κουζάδικα και προμήθευαν όλη την Κύπρο και πέρα από την Κύπρο και προμήθευαν τη Μέση Ανατολή. Πολλές φορές ο πατέρας μου με έπαιρνε ακολουθώντας κάρο γεμάτο κούζες και μικρά αντικείμενα να τα φορτώσουμε
σε καΐκια που θα έπαιρναν τα αντικείμενα στην Παλαιστίνη. Παλαιστίνη και στο Σουέζ. Και είναι εκεί που είχα την πρώτη επαφή με τον αραβικό χώρο. Πρώτη επαφή με, τον τρόπο που οι Άραβες έχουν έναν ειδικό χάρισμα να σε κερδίζουν με την μεγάλη καλοσύνη που εκπέμπει το κάθε άτομο. Όταν η κατάσταση στην Αμόχωστο έβαινε από το κακό στο χειρότερο, εξαιτίας πολλών παραγόντων, το επάγγελμα μου, πέρα από τον κεφάλαιο του πατέρα, κατάντησε να είναι σχεδόν αχρίαστα. Μέσα σε τούτο το κλίμα απεσιοδοξίας, έρχεται μια επιστολή από το Λονδίνο, αν θα ήθελα να πάω να διδάξω στη Βαγδάτη, στο Πανεπιστήμιο, Ακαδημία Καλών Τεχνών, να διδάξω για ένα χρόνο. Η προσφορά για ένα χρόνο προεκτάθηκε σε 30 χρόνια σχεδόν. Για μένα ήταν πρωτόγνωρο να ιδρύσω τμήμα κεραμικής. Τότε ήμουν ένας νεαρός των 27 χρόνων, που ήταν βαρύ η ανάθεση, βαριά η ανάθεση. Την οποία δέχτηκα με χαρά βέβαια. Εγώ προσπαθούσα πάντα να μην αφήνω να επηρεάζονται οι μαθητές μου από την δική μου προσωπική δουλειά. Και έλεγα πάντα στους μαθητές, ρε παιδιά, όταν είσαστε στο μπάνιο, δεν τραγουδάτε? Ναι, δάσκαλε, τραγουδούμε. Καλά, τι τραγουδάτε, σε ποια γλώσσα τραγουδάτε? Βέβαια, στα αραβικά. Καλά ρε παιδιά, τραγουδάτε Ουμκελθούμ, τραγουδάτε Άραβες, αραβικά τραγούδια. Ναι, βεβαίως, τι άλλο να τραγουδήσουμε? Καλά ρε παιδιά, όταν στον μπάνιο τραγουδάτε αυθόρμητα, μέσα από την ψυχή και την καρδιά σας, τραγούδια με αραβικούς ρυθμούς, γιατί όταν σας ζητώ να διακοσμήσετε κάτι, να δημιουργήσετε κάτι, έρχεστε και αντιγράφετε εμένα, γιατί απλώς γιατί θέλετε να μου κάνετε ένα κομπλιμέντο. Εγώ είμαι Έλληνας, εντάξει, είναι η δική μου παράδοση. Έτσι καταλάβαινα πως αντιγράφοντας τον δάσκαλο, δεν ήταν αντικείμενο, δεν ήταν σεβαστό το αντικείμενο. Το αντικείμενο ήταν επίπλαστο. Και επέστρεφαν ιστο, επέστρεφαν τραγουδούν Ουμκελθούμ. Ξέρετε, η Ουμκελθούμ είναι η μεγάλη τραγουδίστρια του αραβικού χώρου. Είχε προβληματίσει από τα παλιά χρόνια και στη Βαγδάτη με είχε προβληματίσει περισσότερο η αραβική γραφή. Προσπαθώ να τα γράψω αραβικά. Υπάρχουν οι ρυθμοί της αραβικής γραφής οι οποίοι δεν υπάρχουν σε άλλες γλώσσες. Υπάρχει μια, την έλεγα εγώ, την ονόμασα προσοδεία της αραβικής γραφής. Προσοδεία, δηλαδή ύπαρξη της φωνητικής προσοδείας της ελληνικής γλώσσας στην αραβική γραφή. Εκεί δηλαδή που το γράμμα το προεκτείνουμε κατά βούληση για να
καλύψει την εικαστική μας πρόθεση. Το επιτυχό του αεροδρομίου Λάρνακας τώρα και Λευκοσίας πριν, αρχίζει η αναφορά στην κυπριακή ιστορία από δεξιά και καταλήγει στα αριστερά. Γέννηση και αναγέννηση της Κύπρου. Ξεκινούμε με ένα σχέδιο με τάβρο, ψάρια και πουλιά. Είναι ο τρόπος ζωής των αρχαίων Κυπρίων, η άφιξη των Ελλήνων με καράβι, μια πομπή πιο κάτω που είναι τάλαντα χαλκού. Προχωρούμε πιο κάτω, είναι ο λύκος ρέμους και ρόμους σύμβολων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Βυζανταζία Αυτοκρατορία με δικέφαλων αιτών, με το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, μια εκκλησία σύμβολο του χριστιανισμού. Στα αριστερά είναι οι πότες καρπάζοντες πάνω στα άλογα. Η άφιξη των Οθωμανών. Φτάνουμε στην άφιξη των Άγγλων και πιο πάνω είναι το σύμβολο, ο Φινίκας σύμβολο της αναγέννησης της Κύπρου. Έτσι που ολοκληρώνεται η περιγραφή με γέννηση, διαδρομή στην ιστορία και αναγέννηση. Κάτω είναι η υπογραφή μου στα ελληνικά και στα αραβικά. Με πήρε περίπου ένα χρόνο, 66-67, στη Βαγδάτη, στο γραφείο μου στη Βαγδάτη. Το συσκέωσα βέβαια μετά με μια προβληματική μετακόμιση των κομματιών, την μεταφορά τους μέσω ερήμου με φορτηγό στη Βηρυτό, φόρτωση στη Βηρυτό, άφιξη στην Κύπρο και επανασύνθεση του έργου των κομματιών στον κάτω χώρο του Λύκειου Ελληνίδων Αμοχώστου. Η ηλικία σου δίνει το δικαίωμα να είσαι τολμηρός. Δεν θα έκανα το ίδιο πράγμα, δεν θα αναλάβανα το ίδιο πράγμα τώρα. Ήμουν 30 χρονών. Η κουβέντα ήταν πολύ απλή, ναι. Το ναι ήταν πολύ πιο εύκολο να το προφέρω παρά το όχι, την άρνηση δηλαδή. Έτσι ήρθε σε αίσιον τέλος, έγιναν τα εγγένεια, τα παλαμάκια, τα συγχαρητήρια και έπεσα στη Βαγδάτη αλόβητος και ωραίος. Με την ίδια σκέψη και το ίδιο πνεύμα σύνθεσης, έχω δημιουργήσει έναν επίτυχο συγκαιό με την ιστορία του Κυπριακού κρασιού. Πάλι υπάρχει, πάλι είναι, αν θέλετε, επικό το έργο, δηλαδή με σύμβολα από τη δημιουργία του Κυπριακού κρασιού. Μετά την ΚΕΟ μου είχαν αναθέσει επίτυχο στο Συνολικό Ασφαλεία, το οποίο ήταν περίπου το αδερφάκι του επίτυχου της ΚΕΟ. Πάνω στα ίδια, στις ίδιες σκέψεις, στη σύνθεση, πάλι με σύμβολα από την Κυπριακή ιστορία. Το έργο στο Ασπηλιά δεν σώζεται. Έχει καταστραφεί. Έχω φωτογραφίες που έχουν στείλει φίλοι που φαίνεται ότι έχει με τον βομβαρδισμό της περιοχής από τα τουρκικά αεροπλάνα έπαθε ζημίες, αλλά έπαθε και φθορές από την
αποκόλληση των κομματιών από ανθρώπους που τα ήθελα για σουβενίρ. Το μεγαλύτερο επίτυχο που έχω φτιάξει στη ζωή μου είναι εκείνο το οποίο διακοσμεί την πρόσωψη του Ιρακινού Iraqi Officers Club στη Βαγδάτη, το οποίο είναι κάπου 65 μέτρα μήκος, επί 2 μέτρα ύψος, για το οποίο δεν έχω νέα εάν έχει περισσωθεί, εάν δεν έχει λαϊλατηθεί ή χτυπηθεί από τις εχθροπραξίες στη Βαγδάτη. Σε μια περίοδο της ζωής μου που είναι μεταξύ της απόφασης να φύγω από τη Βαγδάτη και να έρθω στην Κύπρο, δημιουργώ αποκλειστικά κούπες με διακόσμηση η οποία ουσιαστικά προέρχεται από τις εμπειρίες μου στον αραβικό χώρο, τα σχήματα, τα χρώματα. Ξεκίνησα από τα μικρά σχήματα και σιγά σιγά επεκτάθηκα σε ένα μεγάλο μέγεθος κούπων που είναι κάπου 75 εκατοστά. Έρχομαι στην Κύπρο και τότε αρχίζω να χρησιμοποιώ την γραφή σαν διακοσμητικό στοιχείο, το οποίο έδαινε πολύ καλά με το σχήμα της κούπας. Συνήθως ποιήσει από ποιητές, συνήθως κατέληγα πάντα στον Καβάφη. Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτα ακουστή, αόρατος θίασος να περνά, με μουσικές εξαίσιες, με φωνές, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα όνειρά σου που απέτυχαν, μη ανοφέλετα θερνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Έχω ανακαλύψει ένα βράχο, ονομάζεται Κελαδονίδης, σε Λαντονάιτ, στα αγγλικά, και σπάζοντας τον βράχο και δημιουργώ τη σκόνη που έχει περνά από 80 βαθμούς κόσκινο και μετά τη σκόνη από 100-120 βαθμούς κόσκινο και τις χρησιμοποιώ τις σκόνες τούτες ως μέρος των σμάλτων ή των πυλών που χρησιμοποιώ για την κατασκευή των κούπων. Δημιουργήθηκε εκατομμύρια χρόνια πριν η Κύπρος αναδεθεί από τη θάλασσα και δημιουργεί τις επιφάνειες της. Δεν υπάρχει πουθενά στα λεξικά της κεραμικής και είναι η πρώτη φορά που γίνεται χρήση του κελαδονίτη στην κεραμική και ίσως να έχουμε μια πρωτιά. Οπότε η έμπνευση για μένα είναι μια λέξη που δεν τη δέχομαι εύκολα. Δεν είναι έμπνευση, είναι βιώματα από το storage, από την αποθήκη των εμπειριών, των βιωμάτων οπτικών, ακουστικών κλπ. Βιωμάτων στη ζωή. Βγαίνουν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι σαν ένα καζάνι που κοχλάζει και βγαίνει στην επιφάνεια ορισμένα κομμάτια των αντικειμένων που κοχλάζω μέσα στο καζάνι.
ποτέ σου μόνο με τα αριστερό, αλλά και με το δεξί ποτέ σου. Μόνο με τα δυο σου χέρια την προσφορά σου δέχομαι. Έτσι, όπως ορίζουν οι θεοί, που από προσφορά καλά γνωρίζουν.